Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω κάποια στέγαστρα παραθύρων και πορτών που φτιάξαμε. Δηλαδή 4 στέγαστρα, 2 για παράθυρα και 2 για πόρτες. Όλα τα υλικά μου στήσαν στα 120 ευρώ. Πρώτα θα σας δείξω αυτό εδώ. Ουσιαστικά η δουλειά είναι κόψε ράψε. Πήρα καλβανιζέ σίδωρο 1,5 χιλιοστό, έκανα το πλαίσιο και απ' έξω έβαλα αυτό εδώ το λαμάκι 6x2 λέγεται, στρατζαριστό, γιατί για να είναι λίγο πιο όμορφο και δεύτερον για να μην φαίνονται οι ατέλειες με τις κολλήσεις, να έχω πιο μικρές κολλήσεις, πιο λίγες κολλήσεις, δεν θα φαίνεται απ' έξω τίποτα. Ήδη έχω κάνει εδώ πέρα τις 2 τρύπες που θα στηριχτεί στον τοίχο και επίσης, επειδή δεν είχα γωνιάστρα ώστε να τα κόβω φάλτσα, πήρα αυτές εδώ τις τάπες και έβαλα. Κανονικά ήθελε γωνιάστρα. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπει το πολυκαρβουνικό. Αυτό εδώ είναι ένα τελειωμένο στέγαστρο. Αυτή είναι η πλευρά, αυτή είναι η κάτω πλευρά, δηλαδή όπως θα το βλέπει κάποιος από κάτω. Αυτά εδώ δεν είναι, είναι άσχετα, δεν χρειάζεται κάτι. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε από την πλευρά του τοίχου, θα βλέπουμε αυτό εδώ. Έχω φτιάξει το πλαίσιό μου, το έχω βάψει με ένα σπρέι. Χρησιμοποίησα αυτά εδώ, δεν ξέρω πώς λέγονται. Άνοιξα τις τρύπες, τα βίδωσα, θα μπει εδώ το σειρματόσκηνο. Από αυτή την πλευρά θα κρεμιέται στον τοίχο και στην άλλη πλευρά θα έχει αυτό εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα στέγαστρο για ένα παράθυρο που θα βάλω. Το πιο ακριβό απ' όλα ήταν το πολυκαρβουνικό, έτσι το λένε αυτό, ενός πόντου. Τα 3 τετραγωνικά που χρειάστηκα εγώ τα πλήρωσα 55 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο έχει πραγματικά, τόσο τα πλήρωσα, ακριβό μου φάνηκε. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, ένα στέγαστρο τελειωμένο. Δηλαδή για να έπαιρνα αυτά τα 4 στέγαστρα ήθελα περίπου, δεν θα έχει κανένα 100 ευρώ το ένα. 50, 60 να έχει, πόσο να έχει, δεν ξέρω. Πάντως με 140 ευρώ δεν θα τα βρίσκα όλα. Δεν έπεσε ταλαιπωρία. Εύκολη ήταν η διαδικασία, δηλαδή αυτή είναι η πάνω πλευρά έτσι όπως θα τη βλέπετε. Εδώ θα βάλω σιλικόνη γύρω γύρω. Εδώ έχω αφήσει αυτό το κενό. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Είναι για να φεύγουν τα νερά. Επειδή δεν θα έχει κλίση όπως θα το βάλω, θα είναι οριζόντιο σχεδόν με μια μικρή κλίση. Ανεπαίσθητη δηλαδή, θα το βλέπεις. Οπότε άφησα εδώ αυτό το κενό για να φεύγουν τα νερά καθώς θα πέφτουν. Αυτό είναι, παιδιά, ένα πλαίσιο παραθύρου. Έτσι θα στερεώνεται το σειρματόσκηνο αυτό. Θα πιάνει στον τοίχο. Τα υλικά που χρειάστηκα δεν ήταν πάρα πολλά. Εδώ έχω πάρει μερικά στριφόνια για τον τοίχο. Πήρα αυτές τις τάπες, πολύ φτηνές, για να βάλω στα στρατζαριστά και γενικά δουλεύω εγώ τάπες στα στρατζαριστά, επειδή δεν έχω γωνιάστρα και δεν μπορώ να κάνω καλές γωνίες για να κάνω καλές κολλήσεις. Δουλεύω πάρα πολύ τις τάπες αυτές. Αυτά τα σφιχτηράκια, πολύ φτηνά. Και αυτά εδώ. 30 ευρώ βγαίνει το κάθε σκέπαστρο σαν κόστος κατασκευής. Εντάξει, η δουλίτσα μας δεν τη βάζουμε. Πόση ώρα έκανα? Έκανα 2 ώρες, 2,5 ώρες έχω κάνει για να φτιάξω αυτά εδώ τα πρώτα, που ουσιαστικά τα πρώτα πάντα με καθυστερούν πιο πολύ, διότι βρίσκω ατέλειες και τις διορθώνω στα μετέπειτα. Πάντως είναι πάρα πολύ σταθερά. Σταθερά δεν θα μπορούσα να πούμε σταθερά. Είναι ποιοτικά, θα έλεγα.
Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σου χαλάσει αυτό το στρατζαριστό, δηλαδή θα έχω πεθάνει εγώ όταν θα σκουριάσει. Οπότε είναι μια καλή δουλειά. Δεν το έχω βάψει πολύ καλά, γιατί δεν είχα σπρέιτ, μου τελείωσε, οπότε το άφησα λίγο... Αυτό εδώ είναι, παιδιά, ένα σκέπαστρο παραθύρου. Και αντίστοιχα ένα σκέπαστρο πόρτας θα φτιάξουμε. Αυτή είναι η κάτω πλευρά, την κάτω πλευρά την έβαψα λίγο πιο καλά. Και επίσης πολύ βασικό είναι αυτό το κενό που έχω αφήσει, για να τρέχουν τα νερά. Εννοείται ότι γύρω γύρω στο πολυκαρβουνικό θα βάλω σιλικόνη διαφανή και θα βάλω και εκεί που ακουμπάει στον τοίχο σιλικόνη διαφανή. Μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή να σας το δείξω τελειωμένο, τοποθετημένο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, γιατί συνήθως όταν λέω να βγάλω μια φωτογραφία όταν κάτι είναι τελειωμένο δεν το κάνω ποτέ. Αυτά είναι τα στέγαστρα, 120 ευρώ και τα 4, 30 ευρώ το ένα. Φτηνοδουλειά είναι, αλλά είμαι ικανοποιημένος, εντάξει. Μπορούσα να κάνω και καλύτερη δουλειά, αλλά δεν είμαι και λίγο κλειωμένος τώρα και δεν μπορούσα να ασχοληθώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσα εδώ πέρα να τρίψω αυτές τις κολλήσεις με το σμπουράκι και εδώ θα μπορούσα να τις τρίψω αυτές να μην φαίνονται τόσο πολύ και αυτό εδώ το ίδιο. Αλλά επειδή στο συγκεκριμένο εκεί στο σημείο που θα πάει στα παράθυρα είναι δύο βορεινά παράθυρα που είναι στα 3 μέτρα ύψος από το δρόμο, πολύ σπάνια να καταλάβει αυτός που θα το δει ότι δεν είναι τριμμένο και εντάξει, δεν με διαφέρει και τόσο πολύ έτσι. Με διαφέρει να κάνω δουλειά, διότι στα βορεινά παράθυρα πάντα έχει πρόβλημα αν δεν έχει στέγαστρο με υγρασίες και σχετικά. Αυτά είναι, ρε παιδιά.